Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και μου. Και καλή διασκέδαση. Με Διονυσάκη Μάκρη, πώς το βλέπεις, φίλε Σταμάρα. Καλησπέρα μας, αδερφός. Η ζωή μας την κάναμε των παικτών, κόλαση. Όπως λέει και το τραγούδι. Αλλά έγινε απόλαυση μετά. Απόλαυση δεν έγινε, άσε. Τέλος πάντων. Γελάει ο κόσμος με τα προγνωστικά μας τα χθεσινά. Εντάξει, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Πετύχαμε τη West Ham με πόνο και οδύνη. Στην Crystal Palace ελπίζουμε όλοι να διώξουν όλους τους παίκτες. Τώρα στη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη, αυτά τα ζώα. Ο Σάχα, ο δικό σου, δεν θα κόψει την μπάλα. Όπω τι εύκολα που τον γυρνάμε, σαν το ψάρι, σαν το μπιφτέκι δεξιά-αριστερά. Η ιστορική Brighton που είχε ένα πρωτάθλημα το 1800. Ό,τι λέμε παίζεται το αντίθετο. Είμαστε αστείες φιγούρες στοιχηματικές. Έτσι και μάλλον κινούμαστε από τη μεγάλη στοιχηματική, την Goldbet, να σας οδηγήσουμε σε λάθος δρόμους. Αυτά δεν θα τα ακούσετε ποτέ. Χάνουμε συνέχεια. Μια ανάσα είμαστε από να είμαστε σταυρό. Δεν είμαστε μια ανάσα και γωνία Αριστοτέλους, γυαλιά μαύρα, ακορντεόν και θα δακτυλοδεικτούμενοι από μακριά. Να αυτή δεν είναι που λέγανε την Crystal Palace. Ναι. Να αυτή είναι. 3-0 στο 30 και το 2-0 και το 3-0 με παίκτη λιγότερο η Brighton. Δηλαδή γίνεται κόκκινη, είναι 1-0. Αν δεν έκανα κάτι άλλο, άμα ευκαιρία κοντά θα έλεγα, ναι. Πάλι ένα κατοστάρικο στην ανατροπή. Πάντως, για να λίγο το κάνουμε πιο σοβαρό και πιο, ναι, και πιο ουσιαστικό. Εννοείται, όλοι ενστημένοι. Ναι. Γενικότερα. Με την ευρεία είναι το. Λοιπόν, όλα τα μάτς χθες της Premier League βγήκαν goal-goal και over. Γεγονός. Και τα τέσσερα. Φυσικά εμείς πετούσαμε αετό. Οι απόκριες πάλι πιο κοντά. Σόφη, καλησπέρα κοριτσάκι μου γλυκό. Καλησπέρα. Τι γίνεται με αυτό το Boca Juniors, έχουμε τελικά τι θα γίνει, πού θα γίνει. Θα γίνει 9-12. 9-12 δεν είναι κάποτε, είναι σε 4 μέρες. Ναι. Σαντιάγκο Μπερναμπέο. Ξέρεις για πότε μπαίνεις μέσα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέο και κλωτσοπατινάδα μεταφέρεται εντός αγωνιστικού χώρου. Α, δε. Ένα δευτερόλεπτο θέλει. 9-12, τι ώρα και πού. Δεν είπαμε πού είναι, τι ώρα. Δώστε μου λίγο ένα λεπτό. 9.30 ώρα. Και φυσικά θα έχουμε δύο προσκεκλημένους θεατές, το Μέση και το Ρονάλντο. Ο Μέση τι σχέση έχει. Ο Μέση έχει πρόσκληση από την Ομοσπονδία της Αργεντινής. Και ο Ρονάλντο ζήτησε ο ίδιος από την πρώην του ομάδα να παρευρεθεί. Για να δώσουν ένα χρώμα σε αυτό το τελικό των τελικών, στον επαναληπτικό του 2-2. Φυσικά είναι με έναν ντεζαβαντάζ για τη River, γιατί δεν παίζει πλέον στην έδρα της. Έτσι. Ναι, είναι ένα πρόσεχε. Κλασικό δέτερο κήπεδο, φυσικά. Ναι, μας έτσι για ένα ρολό μας στερήσαμε το άθλημα. Κάτσε. Αυτοί πήγαν να σκοτώσουν την αποστολή της Μπόκα. Είναι ένα θεματάκι. Θεματάκι χοντρό. Τους δίνεται η ευκαιρία να το παίξουν το παιχνίδι. Δεν τους πετάνε στα σκυλιά. Και να γνωρίζουν κιόλας και οι φίλοι που μας ακούνε ότι τα γκολ δεν μετράνε σε αυτό το εκτός. Τα εκτός έδρας γκολ. 1-1 πάει παράταση. 0-0 πάει παράταση. Έτσι ακριβώς. Μια ωραία απλότητα έχουν οι Αργεντίνοι σε αυτό το κομμάτι. Ναι, σου λέει ρε ποδοσφαιριστή, γήπεδο το ένα, γήπεδο το άλλο, παίξε. Κοιτάξτε, υπάρχουν ομάδες οι οποίες ανταποκρίνονται καλύτερα εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ της Ευρώπης π.χ. Ξέχωρα τώρα η παρέθεση η κακή της περασμένης Πέμπτης που παίζαμε με 10 από το 7. Παίζαμε 10 από το 7 και παίζαμε μια ομάδα η οποία είναι μέσα στις 10 μεγαλύτερες του πλανήτη. Ναι. Με την Τζέλσι παίζαμε. Ναι. Δεν κρινόμαστε. Όχι. Κρινόμαστε με απόλυτη επίοικια. Όχι. Είναι σαν να πάω εγώ και να ψάξω την κόμενα που κυνηγάει ο Μπραν Πιτ. Πόσες ελπίδες έχω. Πολλές ρε Σταύρο έχεις. Πολλές ρε Σταύρο έχεις εσύ. Να ξέρεις, οι κοπέλες οι πολλές στους over 40 άντρες ψάχνουν την κυλίτσα. Ναι, γιατί δείχνει ότι δεν πεινάνε. Είναι χορτασμένη. Παλιά, όταν δεν ήμουν σε σχέση, μαγείρευα, πετούσα τη φωτογραφία πάνω στο θερμοσυσσωρευτή. Δηλαδή, έβγαζα τα ψήρα εγώ με το φούρνο και το έβαζα στο θερμοσυσσωρευτή. Δηλαδή, ότι έχω και ζέστη. Εντάξει, και τα μηνύματα του στυλ. Πότε θα έρθω να μου μαγειρέψεις. Φεύγανε το ένα πίσω από το άλλο, φίλε. Αληθεύει ότι είσαι τόσο καλός μάγερας. Δηλαδή, είσαι ένας σουσεφ. Γιατί δεν είπες ότι επαγγελματίας αθλητής πρωταθλητής Ευρώπης σου είπε ότι είμαι πολύ καλός στην μπάλα. Ναι, ναι, με τον οποίο μιλούσα και πριν από 10 λεπτά. Ναι. Και για να γίνουμε συγκεκριμένοι, αναφερόμαστε στον ευρωβουλευτή. Ναι. Έτσι, το Θόδωρο το Ζαγοράκι, ναι. Με τόσες πολλές ψήφους και θα ξαναβγεί. Ναι. Έτσι, τα τελευταία νέα λένε ότι θα ξανακατέβει πάλι. Ναι. Και φυσικά δια περιπάτου θα μείνει εκεί για άλλα 5 χρόνια. Ναι. Μπράβο στην Ευρωβουλή, ναι, με τις τέλειες επιλογές. Άλλο ήταν το θέμα μας. Και πήγα τη συζήτηση, ναι. Να ανταλλάξαμε απόψεις, θα πω και θα σας ανεβάσω, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί ξέρεις, η αλήθεια είναι μία. Τη λες και τελειώσαμε. Όταν όμως μπλέκουμε στον κικαιώνα των ψεμάτων, το ένα διαδέχεται το άλλο και πρέπει να είσαι χαρισματικός να θυμάσαι τι έχεις πει στον καθέναν. Άλλο πρόβλημα αυτό. Μεγάλο. Στα τόσα. Πάμε λοιπόν και λέω το Θόδωρο, το λέω. Ο Σταύρος, λέω, με την μπάλα είχαν σχέση
ερωτική ή ήταν βίαιη παράλληλη. Τον μισούσε θανάσιμα. Τη χτυπούσε την μπάλα ή το τραπεί μαζί τη. Και με λέει: κάνει λάθο, εγκληματικό, είναι πάρα πολύ καλό. Δεν είπε καλό. Έβαλε και το πάρα πολύ μπροστά. Και δεν είχε κανένα δίκαιο εστιασμού. Ήταν κανονικότατη συζήτηση. Έτσι, και έπεσε από τα σύννεφα. Μπράβο, Σταύρο, έτσι, που έχει τόσο καλή σχέση με αυτή τη θεά τη στρογγυλή. Η οποία μέσα τι έχει. Τι έχει μπάλα μέσα. Αέρα, τι έχει. Όχι, δεν έχει αέρα. Λεφτά έχει μέσα. Έχει λεφτά. Mm. Και για να ακολουθήσουμε την Goldbet, το δρόμο, τη λεωφόρο των επιτυχιών, μπαίνουμε στην Goldbet, τα πατάμε, έτσι, και ξεκουράζεται το μυαλό μας. Σόφη, σήμερα έχουμε Premier League, τη συνέχεια της αγωνιστικής, της εμβόλυμης. Έχουμε Αγγλία. Και έχει και ωραία μάτς. Έχουμε Γαλλία. Θέλω λίγο να πας στην Αγγλία. Και να έχουμε και έναν αγώνα Ελλάδα-Κύπρο. Ένα Ελλάδα-Κύπρο το οποίο είναι παγιά διάφορο. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Ιεράπετρα. Χαοτική διαφορά μεταξύ των ομάδων. Έτσι, ανάξιο λόγο να αναφερθούμε σε αυτό. Θα δοκιμάσει ο Δόνης, θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπλέκουμε σε αυτό. Εδώ δεν μπορούμε να βρούμε τα εύκολα. Αυτά τα περίεργα θα βρούμε. Θα στηρίξουμε την ομάδα. Να τα πούμε λίγο την Premier League, θέλω να τα βλέπουμε. Ένα-ένα τα μάτς. Και να κάνουμε. Λέγεται, το πρώτο. Στοιχηματικά σήμερα. Λοιπόν, 10 παρά 4 το ξεκινάμε. Everton με τη Newcastle. Δεν σπάει η Everton, ήταν εκπληκτική στο Anfield. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα στηρίξουμε. Με καλή μεσαία γραμμή, με πάρα πολύ καλούς επιθετικούς και καλό προπονητή. Mm. Το γνωστό από το πέρασμά του στην Ελλάδα, κύριος ήταν ο Σίλβα. Mm. Δεν έδινε δικαιώματα. Όχι, ήταν λίγο κοντός, αυτός που κυνηγάς. Δύσκολο όμως και αυτό να τον πάρει, τον τεντώσεις. Είναι κοντός. Είναι κοντός. Αλλά με τον τεσηματάκι του και με τον τέτοιο τα καλύπτει αυτά. Έτσι, και ήταν σοβαρός, όχι σοβαροφανής. Όχι κανονικός. Και γι' αυτό για ανεβαίνει. Ολυμπιακό ήταν κανονικός. Ανεβαίνει τις βαθμίδες προπονητικής πολύ σωστά. Mm. Πήγε στη Watford, έτσι, είδαν ότι έκανε, επιτέλεσε καλό έργο. Στη Hull, Hull Watford και τώρα Παπ Everton. Που η Everton είναι μετά τις μεγάλες ομάδες της Αγγλίας αμέσως στο επόμενο επίπεδο. Συμφωνούμε σε αυτό. Mm-hmm. Μπράβο. Everton λοιπόν και Άσο, συμφωνούμε και οι δύο. Ναι. Σήμερα να ξέρετε, θα οικονομήσετε. Σήμερα, θα σήμερα με νιώθω σε καλή κατάσταση και το Σταύρο το βλέπω καλά. Θα παίξουμε καλό στοίχημα. Δεν θα κάνουμε ταλζανιές. Όχι, θα παίξουμε λογικότερα. Everton και Άσο, συμφωνούμε και οι δύο. Έχει σημεία για να παίξουμε. Ναι. Συνέχισε. Μετά πάμε Fulham με τη Leicester. Δεν την ακουμπάω. Fulham Leicester. Ένα μακριά και αγαπημένη λες ή και όχι αγαπημένη. Έχουμε σημεία, παίξουμε άλλο. Παγερά διάφορο, το πετά. Ναι. Άντε να κάνω και εγώ να πάω πίσω, να πάω ένα βήμα εγωιστικό πίσω που δεν το κάνω ποτέ στη ζωή μου. Δεν την ακουμπάω. Δεν είμαστε καλά. Ναι, δεν είμαστε σε φόρμα. Πάμε να πάμε. Τώρα άκου τα κάνουμε. Θα λέμε ότι έχουμε ένα πεντοχίλιαρο. Έτσι, και πατάμε με βάση το πεντοχίλιαρο. Τι θα κάνουμε σε 10 μέρες. Ναι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Έχουμε Wolves με την Chelsea. Σε κακό φεγγάρι Wolves, κανονική η Chelsea. Διπλό. Σημείωνε σε παρακαλώ, Σόφη. Σημειώνω, σημειώνω. Goal, goal. Εγώ τη Wolves. Καλά, εγώ το πάτησα το Chelsea. Εντάξει, έχει δικαίωμα να το πατήσει. Να πω σε μια κοπέλα, έτσι, ότι στη ζωή όλα είναι κύκλος. Σήμερα μεθαύριο αυτοί έχουν τα λεφτά, αύριο μεθαύριο πάλι αυτοί θα τα έχουν. Οπότε να μην αγχώνεται και να μην έχει αυτοκτονικές τάσεις. Δεν αξίζει ποτέ από όλα αυτό το αριστούργημα να έχει κάτι τέτοιο. Έτσι, μπράβο. Καταλαβαίνει αυτή για ποιον μιλάμε, γιατί μας ακούει, είναι στημένη. Mm. Έτσι. Βάλε μέσα το πόδι από τον πέμπτο τον όροφο. Βάλ το μέσα, σε βλέπω. Έχω βάλει τσιπάκια στο σπίτι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μετά έχουμε τον αγώνα Μπέρνλι με τη Λίβερπουλ. Εδώ λοιπόν θα ρισκάρουμε λίγο. Και θα βάλουμε μία. Ο πληθυντικός είναι ευγενία, ο Σταύρος θα ρισκάρει. Ναι. Μείον ένα χάντικαπ η Λίβερπουλ. Μείον ένα χάντικαπ, είπαμε πλέον τα έχουν μάθει όλα οι παίκτες του στοιχήματος. Είναι ότι η Λίβερπουλ πρέπει να κερδίσει με πάνω από ένα γκολ διαφορά. Αυτό. Και μην με κάνετε την κωμικοτραγική ερώτηση που με κάνουν μερικοί. Με ισοπαλία κερδίζω. Τι κερδίζετε, πώς θα κερδίζετε εδώ. Λέμε με ένα μηδέν να κερδίσει η Λίβερπουλ και κερδίζετε. Και θα κερδίζετε με ισοπαλία. Εντάξει, μιλάει Ήμαρτον. Και άμα δεν τα καταλαβαίνετε αυτά, μην παίζετε στοίχημα. Δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι σαν τους οδηγούς. Τους γελίους. Εντάξει, τώρα θέλω να πάμε να μια παρέτηση ανοίξουμε. Κυνήγα τον. Όχι, αυτό που έχει στο μυαλό σου, σκότωσε τον. Ή να μην τον κυνηγήσω, ρε φίλε. Ναι. Ή να μην τον κυνηγήσω. Ξεπαρκάρεις. Εμείς έχουμε μια μηχανή, την οποία την παίρνουμε και δεν έχουμε αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα, είπα, πληθυντικός. Ναι. Δεν είναι ευγενίες. Ναι. Την παίρνουμε για να εκμηδενήσουμε τις αποστάσεις. Ναι. Και βγαίνεις και δεν μας υπολογίζεις καθόλου τους μηχανόβιους. Ανοίγεις την πόρτα σαν να είσαι στο χωριό σου κανονικά. Τίποτα, τον είπα κάτι για το γενεαλογικό του δέντρο όλο. Έτσι πιστεύω το κατάλαβε. Και σε λίγες κουβέντες καταλαβαίνει τι τον περιμένει. Συγκρίσεις πρώτου βαθμού. Και να ξέρεις κάτι, η χειρότερη βρισιά σε έναν άνθρωπο, δύο είναι οι χειρότερες βρισιές, κατά την άποψή μου. Μία είναι να τον πεις κάποιον κακομύρη. Άντρε κακομύρη, δεν υπάρχει. Φαντάζεσαι να σε ακολουθεί κακομυριά. Έτσι, ούτε να το βρει άσχημα. Το σύννεφο αυτό. Κακομύρη. Και το χειρότερο φυσικά, το δεν είσαι καλός άνθρωπος. Δύο κουβέντες. Πολύ ωραία. Εγώ λίγο πιο ακραίος.
Έχεις κάτι σχέση με τη μαμά, με τον μπαμπά, εσύ πηγαίνεις ναι, εκεί. Ναι, πηγαίνω εκεί. Ναι, εντάξει, λοιπόν, αφήνουμε μπαμπάδες και μπαμπάδες. Ναι, μπαμπάδες ναι. Και τις 10 εντολές. Τι πατάμε λοιπόν, εγώ πατάω. Σόφη, σημειώνεις έτσι. Everton Άσο, διπλό Chelsea, Liverpool Handicap 1 και παίζει τότε να Southampton, η Southampton σε καλό φεγγάρι. Ωραία, αλλά τότε να επειδή την είδα την περασμένη Τετάρτη, είναι η ομάδα με τις μικρότερες αποστάσεις σε γραμμές που έχω δει στη ζωή μου. Ωραία, άρα μπορεί να σου κάνει μεγάλη κηδεία. Και χάνει καπένα την τότε να. Η τότε να έχει και ένα ακόμα τεράστιο χάρισμα. Είναι η ομοιογένεια που έχει σαν ομάδα. Γιατί εδώ και 4 χρόνια τουλάχιστον οι παίκτες όπως ο Κέιν, όπως ο Ντελεάλη, όπως ο Λαμέλα, έτσι, έχουν κάνει, όπως ο Λιωρίς κάτω από τα γκολπόστ, έχουν κάνει μια πάρα πολύ ωραία ομάδα που πάντα φτάνει κοντά στο στόχο, δεν έχει πιει ποτέ νερό και ποτέ, πολύ δύσκολα θα πιει, όμως είναι αναμφίβολα στις 4 κορυφαίες αγγλικές ομάδες. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι η διαφορά της με τη Southampton είναι πολύ μεγάλη. Χαοτική. Και εύκολα θα επικρατήσει. Mm. Εγώ εδώ θα το παίξω over 3,5. Εντάξει. Άλλη φιλοσοφία. Over 3,5. Ναι. Εγώ λέω θα κερδίσει 2-0. Οι παλιοί Άγιοι, Southampton, σε εισαγωγικά. Ναι. Με ποιον ήταν ο κορυφαίος παίκτης Southampton στην ιστορία της. Άγγλος, για να δούμε σε τι κατάσταση είσαι. Άγγλος. Άγγλος, κορυφαίος. Ο Λετισχέ. Μπράβο, Εστάδο. Μπράβο. Λετισχέ. Ο οποίος ήρθε και στην Τούμπα, να ξέρεις. Ναι, ξέρω. Έπαιξε σε ένα φιλικό. Ναι, σε φιλικό, με το Les Empix. Ναι. Προχωράμε. Και έχουμε και ένα τελευταίο αγώνα. Ναι. Αγγλία Πρέμιερ. Το ξέσκισμα από Σταύρο. Τώρα θα το στείλω στο γάμο όμως, γιατί θα το κάνω μια ερώτηση, δεν ξέρει ότι αυτός που έπαιζε. Για πάμε. Λοιπόν, 10 η ώρα έχουμε το παιχνίδι Manchester United με την Arsenal και φυσικά η Goldbet προσφέρει μηδενική γκανιότητα σε αυτόν τον αγώνα, γιατί έχουμε πει ότι καθημερινά σε κορυφαία ποδοσφαιρικά αθλητικά γεγονότα υπάρχουν μηδενικές γκανιότητες στην Goldbet. Μεγάλο παιχνίδι. Λοιπόν, θα το παίξουμε. Ωραία, σαν καθαρά ποδοσφαιρικά, εντάξει, διπλό από το ημίχρονο. Αυτό είναι τεράστιο και το ποσοστό, έτσι να ξέρεις. Ναι, πρέπει το ποσοστό να κουμπάει το 5. Θα σου πω τώρα ακριβώς πόσο είναι το ποσοστό. Ημίχρονο, μια Manchester United η οποία δεν μπορεί να πείσει κανέναν. Θα ποταριστούν 20 ταπεινά ευρώ. Ναι. Στο 2 ημίχρονο. Έχουν 5.000. Έχεις 5.000 κάβα και βάζεις 20 ευρώ. Α, έχω κάβα 5.000. Θα ποντάρω 200 ευρώ. Όποιος καθαριστεί πρώτος, γιατί και οι δύο θα καθαριστούμε, είναι θέμα χρόνου. Έτσι. Ένα τραπέζι, όχι ένα τραπέζι, 6 τραπέζια. Μας ενημερώνει ο συνάδελφος ότι έχουν αλλαγή προπονητή οι Άγιοι. Ναι. Έφυγε ο Μαρκ Χιούζ. Ναι. Ο σέντερφορ αυτός ο Δινός. Που πέρασε με εξαιρετική επιτυχία και από την Μπαρτσελόνα εκτός από τη Manchester United που έκανε εκπληκτική καριέρα. Και στη θέση του πήγε ο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε. Δεν πειράζει. Δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Δεν ξέρω, εγώ έχω ψαρώσει από την τότε που την είδα. Τη Manchester United, εσύ τι τη δίνει, γιατί το μάτι τη βραδιά για να κάτσουν να το δουν, οι 9 στου 10 θα δουν αυτό. Διπλό. Ένα τρία το βλέπω. Καλά, εντάξει, βλέπει. Ναι. Βλέπει. Μακάρι να ζούσα μία μέρα πιο μπροστά. Λοιπόν, εγώ το Manchester United με την Tottenham θα το παίξω over 2,5. Απλό, κλασικό, οβεράκι. Θα κινηθώ έτσι. Θα και από τι 5.000 που έχουμε κάβα θα βάλω 100 ευρώ. Είδε τι αποτέλεσμα είπα. 1-3, ναι. Δηλαδή μέσα σου είμαι. Ναι, στα αυτά τα ένα, ναι, μακάρι, είναι πολύ ωραία. Θέλω να σε κάνω μια απλή ερώτηση και να μου πεις την αλήθεια όμως, έτσι. Ναι. Χωρίς φόβο ψυχής. Ας πούμε ότι είχες τη δυνατότητα ναι. να ζούσες μία μέρα μπροστά. Που σημαίνει ότι ήξερες όλα τα αποτελέσματα. Ναι. Όλα τα αποτελέσματα. Ναι. Και έπαιζες τώρα στις διάφορες στοιχηματικές εταιρείες, εκτός από την Colbert, την οποία θα την είχες με συμπάθεια, δεν θα την εκτελούσες. Ωραία. Θα έπαιζες για να πάρεις ένα συγκεκριμένο ποσό ή θα πήγαινες στον ΟΠΑΠ στο ΓΑΜΑ, θα τα έγραφες όλα. Θα έλεγες 3-1 αυτό, 3-2 αυτό, 3-1 αυτό. Αυτά ξέρεις όλα τα αποτελέσματα. 300 παιχνίδια. Ναι. Όλα θα τα είχα συνδυάσει έτσι ώστε να πιάνω το απόλυτο. Πόσο πληρώνει το. 1 εκατομμύριο. Ωραία. Θα τους χάριζες τίποτα, θα τα υπολόγιζες. Θα υπολόγιζα μέχρι και το τελευταίο σέντς. 999.000. Θα έκανα τον ΟΠΑΠ την άλλη μέρα. Σκέψου τους συνδυασμούς. Πολύ εύκολο αυτό, τι ωραία. Τι είναι να ζήσει μία μέρα μπροστά. Είναι ωραίο. Είναι και αυτός που ζει τη μέρα της μαρμότας, είχες την ταινία. Βέβαια την έχω δει, είναι καταπληκτικό. Που την έφτιαχνε τη μέρα του κάθε μέρα συνέχεια. Έφτιαχνε το πέσιμο, έφτιαχνε τις τηγανίτες. Και στο τέλος η άλλη σέβεται που τον έβγαλε. Η μέρα της μαρμότας. Παλιό έργο, δέστε το όσοι δεν το έχουν δει. Bill Murray. Ναι, καλό είστε ποιο. Και με την Γιάννη Μακδάουλ ήταν η άλλη. Ναι. Και πρόσεξε με. Η Μελαχρινή. Το τραγούδι με τα σγουράτα μαλλιά. Ήταν αυτό που έπαιζε όταν ξεκινούσε. Εκεί που χτυπνούσε 6 ώρα και πατούσε ναι, το τέτοιο. Κάτσε να το βάλω. Τώρα φίλε.
ο Σταύρος Αντιφόρ. Αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή. Φεύγει κανονικά από την Exit. Παρατάει το μικρόφωνο. Εν τω μεταξύ, σήμερα να πούμε ότι έχουμε και ένα θεατή κοντά μας. Κάθεται στη γωνιά του, απολαμβάνει την εκπομπή. Έχει τα χέρια πίσω του. Είναι άνθρωπος είδωλο από τη Δυτική Μακεδονία. Αλλά είναι incógnito κοντά μας. Δεν θα αποκαλύψουμε τα στοιχεία του. Φυσικά. Φυσικά και αυτός ανήκει στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι γνωστό της Πάση, ότι έτσι κι αλλιώς 8 στους 10 στη Θεσσαλονίκη είναι ΠΑΟΚτσίδες. Αυτά είναι απλά πράγματα. Ναι. Βάλτε το τραγούδι, θα το θυμηθείς τώρα. Πέρανε πίτσες αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω, εγώ δεν θα φάω τίποτα. Όχι, έχω μετά ραντεβού για ψάρι. Ναι. Α, το τραγούδι, τι να φάω, ναι. Είναι αγρίδα, αυτή είναι δουλειά αυτό. Ναι, ωραία. Ναι. Άκου λίγο το. Ναι. Είμαστε στην Ολλανδία. Ένα αυτή είμαι. Με είμαστε στην Ολλανδία. Οδηγάει ο συνάδελφος ο καλός, ο Ντίνος ο Καραμητρούσης. Τον οποίο τον έχουμε και πηγαίνει στα μουσεία. Είναι η ντροπή το ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είναι τα μουσεία. Κάνετε λάθος, θα τα βάλεις στα μουσεία. Για ποιο όχι λόγο να μην πηγαίνετε. Εγώ τώρα δεν γίνεται να πας στο Άμστερνταμ και να πας στα μουσεία. Θα πας και στα μουσεία όμως. Πας και στα μουσεία, δεν έχουμε χρόνο να τα προλάβουμε. Εγώ είχα φίλο διοικητικό παράγοντα του ΠΑΟΚ, δεν θα πω το όνομά του. Ναι. Πήγαμε στην Άρσεναλ, έτσι πήγαμε στο μουσείο της Μαντάμ Τισό, που είναι ντροπή να μην δεν πας. Και λέει σιγά μην πω εγώ εδώ πέρα μέσα και καθόταν απ' έξω και έπινε καφέ. Καφέ. Ως εκεί, συνέχισε. Γι' αυτό είναι πρώην διοικητικός παράγοντας του ΠΑΟΚ. Και με λέει όταν βγήκα έξω ήταν καλά. Έλα μαζί, τι ήταν καλά. Τόσο δύσκολο είναι, μπες. Να έχεις άποψη. Είμαστε στην Ολλανδία λοιπόν προετοιμασία και φεύγουμε από ένα φιλικό με την Γκρόνιγκεν στην πόλη αυτή που είναι βόρεια. Είναι πάνω εκεί απέναντι από την Αγγλία κάπου. Η Ολλανδία είναι μία από τις τρεις κάτω χώρες, έτσι λέγονται. Ναι. Ολλανδία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο και γεωγραφία. Και ρίχνει μια βροχή, δεν βλέπουμε στο μισό μέτρο. Καταρακτώδης. Καταρακτώδης από τις Ολλανδικές που όταν στραβώνεις. Με μεγάλα χαλάζια. Του τούβλα. Ναι, ναι, ναι. Τούβλα. Που φοβάσαι, λες κάτι γίνεται. Το σφίξαμε, ναι. Το Νόε δεξιά, η Καμπυλοπάρδο. Ναι, το υποπόταμό του. Ωραία. Και λέει την ώρα που πηγαίνουμε μέσα στα μάξι, δεν έχω και τα γυαλιά. Α, μπράβο. Το κερασάκι στην τούρτα. Το κερασάκι στην τούρτα, φίλε. Εσύ γιατί σταμάτα κάπου δεν ξέρω να ξεκουραστούμε κανένα διήμερο. Εσύ πάλι αυτό που δεν ξέρει να οδηγάζει, Σταύρο. Θα το πει και έσκος. Να σου πω κάτι. Εσύ πρέπει να πάρει έναν οδηγό που να φοράει τη στολή που φορούσε στον κύριο Πτέραρχο ο Χατζηχρήστος. Εννοείται αυτό θα κάνω. Θε οδηγό. Καλημέρα και Σταύρο με το καπελάκι με το τέτοιο. Πολύ ωραία περίπτωση είναι. Κοίτα αυτό που σκέφτομαι, αν δηλαδή όταν μια φορά διαπραγματεύτηκα να πάω σε ένα μέσο μακριά από το κέντρο. Μέσα στη διαπραγμάτευση έβαλα και πληρωμή μηνιαία ταξιτζή. Ναι, που θα πηγαίνει και θα σε παίρνει. Ναι. Και θα σε πηγαίνει. Ναι. Θα σε πηγαίνω φέρνει. Θα με πηγαίνω φέρνει. Άρα θα μπορούσα να του δώσω και ένα καπέλο. Όχι, ολόκληρη τη στολή, ρε. Δεν μπορώ το ταξιτζή, ρε. Θα πρέπει να έχω μετά κανονικό οδηγό. Να φοβάει. Θα τον υποχρεώσει, φίλε. Ανάγκα και θεοί πείθονται, φίλε μου. Πιστώ να μου δώσει κάποιο 100 εκατοστάρια το μήνα. Ωραία. Να έρχεται να με παίρνει, να με αφήνει, να με ξαναπαίρνει, να με ξαναφύνει. Δεν θα πάρει. Εννοείται 100%. Να αναφερθούμε λίγο σε αυτή τη λιτότητα των Ελλήνων. Έτσι, ότι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Όλα τα χειμερινά θέρετρα έχουν 100% πληρότητα για τις μέρες των γιορτών. Όλα. Και βλέπεις κάτι τριήμερα πακέτα, 800, 1000, 1200. Έτσι. Και αυτά εσείς εκεί που τάχετε τα χειμερινά θέρετρα και σας λένε υποψήφοι πελάτες. Τα τζάκια ποιοι τα ανάβουν και τους απαντάτε μόνοι σας. Έτσι ξεχάστε τα αυτά. Να έχετε ανθρώπους να ανάβουν τα τζάκια. Οι άνθρωποι έχουν να ξεκουραστούν. Να φάνε, να περάσουν καλά σεξουαλικά με το τέρι τους. Έτσι, να πιούνε και να απολαύσουν και να παίξουν και τα στοιχήματά τους στην Goldbet Sofi. Φυσικά γιατί. Όχι μόνο στοιχήματα, και καζίνο μπορεί να παίξουν. Καζινάκι ωραίο. Εντάξει, τώρα που φτάνουμε σε περίοδο έτσι γιορτών, νομίζω το καζίνο σε τραβάει λίγο περισσότερο, έτσι λίγο να παίξεις με την τύχη σου. Τι ωραία που είναι η τύχη. Εντάξει, γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι τυχεροί στις γιορτές, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό. Κάποια κάπου κάποτε. Κάποτε, ναι. Νταλάρας, μου τα ζεπαλάτια. Μου τα ζεπαλάτια. Η Goldbet λοιπόν και το καζίνο είναι σε full ρυθμό. Καζίνο, blackjack, poker, ό,τι θέλετε. Μπαίνετε μέσα και τα πατάτε. Μεγάλη γκάμα από φρουτάκια. Νόμιζα πήγες να πεις Μπρούνο Γκάμα. Και λέω τόσο μπροστά, Ζόφη. Μπρούνο Γκάμα του Άρη. Καλός ποδοσφαιριστής ο Μπρούνο Γκάμα. Για να συνεχίσει λίγο να παίζει καλά και το μέλλον του θα προδιαγραφεί ακόμα καλύτερο. Να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Ναι, γι' αυτό φόραζες πριν. Κάνε μου έτσι. Time out και ερχόμαστε με Γαλλία. Με Γαλλία. Εδώ είμαστε. Εννοείται, ρε Σταυράκη, ότι είμαστε εδώ πέρα σταθερά. Δύο με τρεις, κολλημένοι. Ανταλλάσσουμε απόψεις. Μιλάμε παντός επιστητού και τώρα έγινε η σειρά της Γαλλίας. Η λατρεία που έγινε συνήθεια. Πολύ δυνατή.
Λατρεία λοιπόν και συνήθεια. Και πάμε Γαλλία. Στη Γαλλία χθες, στην οποία η Μονακό έκανε νίκη. Να πούμε λίγο για το χθεσινό το μάτς. Μετά από καιρό. Έτσι. Παίκτης μάγος φυσικά του στοιχήματος, την Κόλμπετ, την ξαναβρήκε. Βρήκε την Μονακό όταν κέρδισε. Και έπαιξε και φυσικά και διπλό τη Λίλ. Μονπελιέ Λίλ. Και εκείνο διπλό. Και ήρθε και η εταιρεία αμέσως σε καριέρα. Πήγε, πληρώθηκε νόμιμα, σίγουρα, υπεύθυνα. Έβαλε τα λεφτάκια του στην τσέπη και προχωράει σήμερα για άλλες πολιτείες. Ο γνωστός πάμε... τραγουδιστής στήριγμα της εκπομπής, που το στηρίζει και η εκπομπή, λέει: θα νομίζουν ότι σας πληρώνω, αδερφέ, στο τέλος. Θα πληρώσεις, μου είπα τσαβούρα. Ε, αλήθεια είναι. Θα πληρώσεις. Τι θα κάνει, τζάμπα είναι αυτά που εμείς πιστεύεις. Κοιτάξτε να δείτε, θα το πούμε για τελευταία φορά. Αναφερόμαστε σε όλους που διαφημίζουμε, έτσι. Χρηματιζόμαστε και μάλιστα εύκολα. Δεν είναι ανάγκη να σκεφτείτε, θα παρεξηγηθούν τα παιδιά. Όχι, δεν θα παρεξηγηθούν. Το χρήμα κινεί τα νήματα. Και εμείς να είστε σίγουροι ότι τα πηγαίνουμε πάντα σε αγαθοεργίες. Βοηθάμε με τα λεφτά που πάμε. Πρώτα απ' όλα τα λεφτά μοιράζονται. Έτσι. Δεν μένουν στις τσέπες. Οι τσέπες φαγουρίζονται. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και να πούμε το βασικό, δεν έχουμε τσέπες. Το Α. Πού θα πούν τα λεφτά, τα δεν υπάρχουν τσέπες. Μόνο τσέπες πάνω. Τσέπες πάνω, στα μπουφάν. Στα μπουφάν. Ναι. Είδες και ποιος άλλος ακούει. Τα λεφτά πρέπει να τα αντιμετωπίζετε σαν ζωγραφισμένα χαρτιά. Μην τα αγαπάτε, μην είστε δούλοι του ευρώ. Χρησιμοποιήστε τα. Ξοδέψτε τα. Κάντε καλό σε τρίτους. Και θα πω ένα τελευταίο κλείνοντας. Είπαμε, όταν παίρνεις, γεμίζεις την τσέπη σου, τις τσέπες σου. Όταν δίνεις, γεμίζεις την ψυχή σου. Κάτι τέτοια δεν βάζουν, κάτι κομμένες στο Instagram. Ωραία. Μένα μου αρέσουν αυτά. Που είναι με το 70-80. 70. Ναι, 70-80. Και δεν πάνε στο 100 γιατί είναι αδιάφορο. Ναι. Τέλος πάντων. Κινήσου λίγο με Γαλλία, λοιπόν. Πάμε, γιατί κάναμε μεγάλη εισαγωγή. Πάμε λοιπόν, Γαλλία. Πάμε Γαλλία. 8 η ώρα έχουμε το παιχνίδι Νάντ Μαρσέιγ. Εγώ εδώ, φίλε μου, για να μιλήσω πρώτος στα κομμάτια, θα παίξω διπλό και over. Η Νάντ, ομάδα με τα κίτρινα. Μήπως του λένε και Καναρίνια και αυτούς εκεί. Κάπως. Νομίζω ότι και να μην τους λένε, αν λέγαμε τους λένε Καναρίνια, δεν θα έπαιρνε χαμπάρι κανείς. Κανένας, εμείς θα πούμε ναι, τα Καναρίνια. Τα Καναρίνια. Ναι. Όλα Καναρίνια. Και, και μετά και όχι, δεν το είπαμε εμείς αυτό και δεν κατάλαβες καλά, άλλο εννοούσαμε. Ναι. Ξέρεις πού είναι αυτή. Έχουμε πάει εκεί. Η Νάντ, η οποία είναι η προηγούμενη ομάδα του Κονσέι Σάου, του Σέρτζιο. Ναι, στην είναι στη Βρετάνη, ναι. Που η σημαία της είναι ρηγαία πρόμαυρη της περιοχής εκεί. Ναι. Έχουν εκπληκτικές παραλίες. Αν είχαν και τον καιρό, θα ήταν τέλεια. Ναι, δεν το ξέρω. Ναι. Πολύ ωραίο μέρος. Η Νάντ, η Νάντ, η Βρετάνη. Η Βρετάνη, όλο το κονέ. Είχαμε παίξει με την Κινγκάπ. Εκεί Κλαρίνο κάναμε. 2-0. Με Εμποβή, δύο γκολ μας κάρφωσε. Είπαμε το πείμα. Και θυμάσαι είναι όλα αυτά τα μάτια που όταν γίνονταν κλειδώσει, λέγαμε εύκολο μάτι. Αυτό, ναι. King Cup. Ναι, εύκολο. Δεν υπάρχει εύκολο στο ποδόσφαιρο, ενέτη 2018. Όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ καλές. Όλες οι ομάδες. Οι διαφορές, όλες οι ομάδες μπορούν να διαβάσουν. Οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Δεν είναι δεκαετία του 70. Δεν είναι. Εμείς μεγαλώσαμε με την αίσθηση, ειδικά η δικιά μας γενιά. Ότι υπάρχει χάος μεταξύ μιας ομάδας με άλλο. Ότι θα θήκαμε στην Τούμπα και είναι κάτω από 4 αποτυχία. Μα εγώ το είπα, θα επαναλύνει. Θα πω ίσως το ίδιο που το είπα και πριν από 15-20 μέρες, όταν πήγαμε το συγχωρημένο τον πατέρα μου στην Τούμπα και ανεβαίναμε την Ιβάν Σαβίδη, ναι. Τότε λεγόταν Κλεάνθους, ναι. Και παίζαμε παράδειγμα με τα Γιάννενα. Έτσι, με έλεγε 3-0 ή 4-0. Αυτή ήταν η συζήτηση. Ναι. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ναι. Όχι, δεν πάμε κάτι εδώ ξανά μα, κάτι όφη, κάτω από 5 δεν φεύγαμε. Δεν υπήρχαν, φίλε. Ναι, ναι. Κάτι 1-0 και 2-0. Πανηγυρίζαν οι αντίπαλοι. Ναι. Πάρα πολύ καλά πήγαμε. Και λαϊκό δικαστήριο εμεί. Ναι. Και γιατί είναι αυτά και τι είναι έτσι τα παιδιά. Τώρα που είπα για πανηγυρισμό. Έχει στο νου σου προπονητή Εθνικής Ελλάδος να κάνει τον πιο γελίο πανηγυρισμό. Ο Χρήστος ο Αρχοντίδης, όταν η Ελλάδα πήγε στο Γουέμπλε και πήρε 1-0 σε ένα φιλικό. Τον ανέβασε στους ώμους. Ακούς, φιλικό, αδιάφορο μάτς. Έδειχνε πίσω. Εγώ νόμισα ότι πρέπει να πήγαμε το τέτοιο. Πώς ήταν το Μουντιάλ. Το διπυρωτικό. Ναι, κάτι πήγαμε οπωσδήποτε. Λέω πού είναι το κύπελλο, γιατί δεν το δίνουν, πού είναι η απονομή. Δεν πρέπει, δηλαδή πρέπει να δείχνει. Πρέπει να παίρνει ένα αποτέλεσμα. Πολύ ωραία. Έδωσε το χέρι, πήγαμε καλά. Το Wembley είναι μεγάλο, εντάξει. 100.000. Δεν είναι αυτό. Μέχρι να φτάσει στην κερκίδα, καλά που έχει κυλιόμενες, αλλιώς βρώμα η δουλειά. Και, δεν έχω πάει Wembley, πραγματικά. Ναι, κυλιόμενες πού έχει. Όταν μπαίνει, έχει κυλιόμενες για να φτάσει. Σαν τον Κλαουδάτο, τον παλιό. Ναι, έτσι. Σαν τον Μινιόν. Το στην Αθήνα, στην Πατησίου. Σοπεδώθηκαν. Και τα δύο που είπαμε, φαντάστείτε πόσο παλιοί είμαστε. Ναι. Λείπει μόνο από την παρέα τώρα και ο Μάρκος Αυρίλιος. Για να είμαστε όλοι παλιοί. Αυτό το Μινιόν το θυμάμαι. Δηλαδή ήταν η έβλεπα τις κυλιόμενες σκάλες και νόμιζα ότι είμαι στο Enterprise. Τέτοιο εντυπωσιασμό. Ωραία. Πόσα χρόνια είσαι στην Αθήνα, Σταύρο?
Οι 75 που γεννήθηκα μέχρι 80 και μετά 89-97. Έχεις πολλά χρόνια, φίλε. Άρα βλέπεις πολύ καλύτερα από τον καθένα τον τρόπο που σκέφτονται να μαχαιρώσουν την ομάδα, τις υπόγειες κινήσεις που γίνονται από παντού. Ναι. Αλλά εμείς ήμασταν ξεκάθαροι και χθες, το επαναλαμβάνουμε και σήμερα, για να γίνει βίωμα προς όλους τους παοξίδες, ότι δεν υπάρχει αντίπαλος ΑΕΚ, ναι, ή Παναθηναϊκός, το ίδιο ζευτικό. Ένας είναι ο αντίπαλος. Ναι. Κατά οι άλλες εννοείται δεν υπάρχουν, έτσι. Ναι. Και ο Ατρόμητος έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια, έφτασε εκεί που έπρεπε να έπρεπε και τώρα παίρνει το γνωστό ρόλο προς τα κάτω, την κάθοδο των μυρίων. Αντιμετωπίζουμε έναν αντίπαλο, τον Ολυμπιακό. Ναι. Έτσι, τον σεβόμαστε, αλλά στο τέλος η δικαίωση θα είναι δική μας. Πήραμε από τα αθλήματα αυτή πάρα πολλά. Σκούπα γενική. Υπήρχε τέτοια οργάνωση προς όλα τα επίπεδα που τρόμαζες κανονικά στη σκέψη να σκεφτείς να τους αποκαθιλώσεις. Ναι. Όμως με την έλευση του αρχηγέτη, του σύγχρονου Μεγαλέξανδρου, του Ιβάν, τα πράγματα αλλάζουν. Και θα το καταλάβετε πάρα πολύ καλά στο άμεσο μέλλον. 6 Μαΐου κλείστε τις διακοπές σας. Ξεκινάτε το χαμόγελο στα χείλη σε όλους τους παοξίδες, στα εκατομμύρια των πιστών οπαδών. Εσύ μην κράτα αποστάσεις. Εγώ κρατάω αποστάσεις. Κράτα ρε αγόρι μου. Σαν τα μάξεις εσύ που κρατάνε αποστάσεις από πίσω. Κοίτα να δεις. Πίσω. Αν στα επόμενα 4 κάνουν 4 στα 4 το σήκωσα. Μπορείς. Εννοείται ότι μπορούμε. Σοβαρά με αυτή τι. Ξεκινώντας. Έχεις και την Τρίπολη στο τέταρτο. Α, το τέταρτο είναι Τρίπολη. Εντάξει. Ναι. Να ξέρω, φίλε, εντάξει, είναι η Τρίπολη, δεν είναι η Μπαρτσελώνα, δεν είναι η Ρεάλ. Η Τρίπολη είναι. Εντάξει. Ο Αστέρας Τρίπολη. Πρέπει να από 10 χρόνια. Πρέπει να μπει και να δαγκώνει. Ναι, να παίξει. Γιατί πέρσι, θυμάσαι τι. Να δαγκώνει. Ναι. Εγώ, φίλε, είμαι τη άποψη, θα σου το πω για μια ακόμη φορά, γιατί βλέπει πλέον τη φιλοσοφία όπω είναι στο ποδόσφαιρο. Πες ότι είναι να βγουν έξω οι παίκτες. Δεν είμαι από αυτού που λένε βγαίνετε έξω, φάτε του, δαγκώστε του, πάρτε του. Εγώ αειδιάζω σε αυτά. Αυτά είναι ημετικά. Έπαιξε με πάθο, δεν γυρίζουμε τσότα, παιδιά, μπάλα. Ναι, μπράβο, ναι. Τι πάθο. Δεν είναι, δεν φωνάζω. Παίξε, δείξε ότι είσαι ο καλύτερος. Είσαι καλύτερος παίκτης. Δείξε στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Όπως και ο ΠΑΟΚ. Το ξέρουμε καλά, δεν θέλω τυφλούμε. Το έχουμε πει άπειρες φορές και θα το λέμε συνέχεια. Δεν είμαστε όσο πρέπει καλοί. Ας είναι η αρχή, την Κυριακή το απόγευμα, 7.30 παίζουμε με τη Λάρισα. 9 και 20 να χαμογελάμε. Να χαμογελάμε γιατί και θα κερδίσουμε και θα έχουμε παίξει όμορφα. Θα το λέμε συνέχεια. Γιατί υπάρχουν οι δυνατότητες από όλους τους παίκτες. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ 11 ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα βαθύ ρόστερ με ύψιλον, το βαθύ. Έτσι, και μπορεί να παίξει ο καθένας και να προσφέρει τα μέγιστα των δυνατοτήτων κάνοντας μια ωραία εμφάνιση και συνδυαζόμενη με μια πολύ ωραία νίκη. Ας κάνουμε ένα 4-1. Ναι. Γιατί δεν όχι. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Στο στόμα το λέμε. Μ' αρέσει το 1. Όταν ήταν το 4-1. Δεν πειράζει κολ, βολ, κουφάλα. Να φάμε εμείς κολ. Να τα λες. Εντάξει, να σας πω κάτι. Ό,τι λέω το σκέφτεσαι ότι υπάρχουν από πίσω δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Α, εντάξει, σας παρατάω στην τύχη σας. Μα ξέρεις τι, θα κάνεις το λάθος και θα σκεφτείς έτσι. Τι ωραίο το 4-1. Θα πας να κουμπίσεις κιόλας. Και δεν θα πλησιάσουν οι άλλοι. Τώρα πλάκα, πλάκα, μ' άρεσε το 4-1. Λάβεις, έχει έναν καλό παίκτη, τον Ντέλετιτς. Ένα χαφάκι ωραίο. Έχει άλλους καλούς. Με καλή τεχνική κατάρτιση και με ποιότητα. Σαν μια μύδη, εντάξει. Καλός, καλός ποδοσφαιριστής είναι. Δύο κλωτσίες δουλειά. Αυτός θέλω λίγο, Σταύρο, να με ενημερώσεις ρεπορταζιακά, για να ξέρω ότι έχω μείνει πίσω στο κομμάτι. Ο Πασχαλάκης ζει. Από μεταγραφές πώς πάμε. Α, έρχονται, ε. Καραβάνια. Ναι, δηλαδή θα καπάμε δύο παίκτες. Εδώ πέφτεις στη λάκα του παραδοσιακού οπαδού. Δηλαδή. Οι ανανεώσεις είναι το κομβικό. Όχι οι μεταγραφές. Σε πρώτη φάση. Ανανεώσεις οι οποίες είναι τον Μπίσεσβαρ. Τα δύο στόπερ, δε. Βαρέλα. Βαρέλα Κρέσπο. Κάνιας Μπίσεσβαρ. Τον Μπίσεσβαρ τώρα του έκανες μια πρόταση. Ζητάει πολλά. Δεν είναι για να ζητάει πολλά ο Μπίσεσβαρ. Πόσο χρόνο είναι ο Μπίσεσβαρ? 32. Ψάχνει μεγάλο συμβόλαιο. Λογικό είναι, εντάξει, από την πλευρά του. Αλλά και ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι έχει κενά στο παιχνίδι του. Δηλαδή είναι παιχτάρα, αλλά μπορεί να πάει να βρει ένα πιο καθαρό εξτρέμ. Καταλαβες. Έτσι, πάω. Δηλαδή, εμείς είμαστε πάντοτε με το σωματείο, με τα ωφέλη που απορρέουν για το σωματείο. Αυτό σκεφτόμαστε και τίποτα άλλο. Ναι. Το σωματείο βέβαια μπορεί να είναι άσχετο το καλό του σωματείου με τη λειτουργία του σωματείου. Σωστότατα. Το γεγονός δηλαδή ότι τα δύο στόπερ μου δεν έχουν ανανεώσει, που είναι όχι απλά κομβική. Αν δεν έχω έναν από τους δύο, κλαίω με μαύρο δάκρυ. Με τέτοιες εμφανίσεις μέτριες, αν δεν ήταν αυτοί συνεχώς καλοί. Αυτό ακριβώς. Έτσι, θα είχαμε πρόβλημα. Ναι, δεν θέλω να έχουν νταλγκάδες. Γιατί ο νταλγκάς του παίχτη, που όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, γιατί έχεις μεγαλώσει γενιές ποδοσφαιριστών. Αλήθεια είναι. Ο ποδοσφαιριστής είναι, ακόμα και οι πολλοί φίλοι μας, είναι κακομαθημένα παιδιά που πιάσαν λεφτά στα χέρια τους μικροί. Εντάξει, είχαν την αναγνώριση από παντού.
τους κάναν όλοι τα γούστα και θέλουν δεν θέλουν έχουν μια νοοτροπία ότι τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους. Όταν λοιπόν τους δημιουργήσεις την ανασφάλεια της μέσης γκόμενας στο μυαλό τους, γιατί αυτό παθαίνουν, είναι η ανασφάλεια της μέσης γκόμενας, σύνδρομο είναι αυτό, ωραία, έχουν στο μυαλό τους πάντα αυτό το πράγμα και χάνουν τη συγκέντρωσή τους. Ξαφνικά διαπιστώνουν ότι δεν είναι το κέντρο του κόσμου. Για να ενισχύσω ακόμα περισσότερο αυτό που λες, με δύο κουβέντες έτσι απλές που θα την καταλάβει και ο μέσος φιλαθλός, είναι το εξής. Ρωτάς έναν άνθρωπο, ένα ποδοσφαιριστή 35 χρονών και χρησιμοποιεί το ρήμα παίζω μπάλα, σου λέει. Παίζω. Το καταλαβαίνεις. Ενώ ο άλλος μπορεί να σε πει παίζω οικοδομή, παίζω χρώματα σιδερικά. Παίζω τα πεσάρια. Ε? Δηλαδή μπορεί να είναι μικρή η επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αλλά περνώντας από ένα τέτοιο σύλλογο κολοσσό, μπορούν να εξασφαλιστούν για την υπόλοιπη ζωή τους. Ναι. Άρα λοιπόν, όσο πιο κομβικά συμβόλαια κάνουν για αυτό το πράγμα, τόσο καλύτερα είναι ψυχολογικά. Τώρα θα μου πεις αν πάει ο Βαρέλα και ζητήσει 1,5 εκατομμύριο. Όχι, ρε φίλε, πρέπει να υπάρχει λογική. Αυτό λέμε. Να υπάρχει λογική. Με βάση τη λογική, στοιχηθείτε. Δεν ξέρω κάτι για το νούμερο που ζητήσει ο Βαρέλα. Ναι, υποθετικά κάνουμε. Συζήτηση κάνουμε. Πρέπει να ξέρει που δεν σταθήκαμε καθόλου. Ότι ο Κλάους ξαναγύρισε τα γκολ. Εννοείται και μας πλήρωσε. Έτσι, αμέσως έκανε γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Ωραίο γκολ. Κλασικό γκολ. Και κλασικό γκολ Κλάους. Αυτό και θέλαμε να ξεκινήσει να βρίσκει τα δίχτυα γιατί πλησιάζουν ο αγώνας με τον Ολυμπιακό. Ναι. Το έργο που θα δούμε, γιατί το κάρμα μιλάει φέτος, είναι πας Γιάννενα Ολυμπιακός 2-1 με 2 γκολ του Κλάους. Θυμάμαι τώρα τα πολύ ωραία γκολ που είχε βάλει εκεί στον ημιτελικό του κυπέλου. Και στην Αθήνα, την προβολή που έκανε και εκείνη το Δίνα, αλλά και την υπέροχη κεφαλιά μέσα στην Τούμπα. Η κεφαλιά είναι μέσα στα 10 καλύτερα γκολ του Πάκου της τελευταίας δεκαετίας. Και το γυριστό που κάναμε τον Άρη. Το 4-1, στο 4-1. 4-0. Δεν δεχτήκαμε γκολ εκεί. Δεν θυμάμαι, όταν το δεχτήκαμε. Δεν ξεχνάω, ναι. Με τον Λούκας, που ήμασταν με τον Λούκας. Λούκας, ναι. Την πάρα, όπως ευχόταν στην Θήβα 7. Είχαμε Λούκας τότε, παιδόν ήμασταν, 4-0. Δεν είχαμε Λούκας ακόμα. Την άλλη χρονιά είχαμε Λούκας. Τέλος πάντων, ο Πασχαλάκης ζει λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έφαγε μάτι πολύ. Δεν έφαγε την καρατιά από τον άλλο. Εντάξει, πέρα από την καρατιά το μάτι να φοβάται. Και να πηγαίνει στην Κυρίλου και Μεθοδία κάθε Τετάρτη έχει κατά της Βασκανίας. Να το ξέρεις, το μόνο το οποίο πιστεύω, το πιστεύω αυτό πάρα πολύ, είναι το μάτι. Πήγες. Και φαντάσου το διπλό, το χειρότερο, το μάτι ματιού. Και όταν ρωτάς σε κάποιον και σε λέει τι κάνεις. Καλύτερα από ποτέ, μέσα του ενδόμηχα λέει γιατί είναι αυτός καλύτερα από ποτέ, τι γίνεται. Μετά πάω τη ματιά. Ναι. Και έρχεται και από πάνω το άλλο μάτι ματιού και γίνεται ισοπαίδωση. Κυρίλου και Μεθοδίου, κάθε Τετάρτη απόγευμα, 5:30 με ραντεβού. Σήμερα θα πας. Ναι, θα πέσω πάνω. Βέβαια δεν γίνεται πάνω. Και τι κάνουν, μάτι. Αντιμάτι, ρε φίλε είναι. Αντιμάτι. Μάτι, αντιμάτι. Λέγαμε με τον Χρήστο τον Πίκα στην Αθήνα. Το που θα παίξει βγαίνοντα από το μάτι θα μου το πει. Ναι, εντάξει. Να τσεκάρουμε το μάτι, ρε φίλε. Εύκολα. Το κουπόνι το λέω και από τώρα, δεν είναι. Όχι, να σου βγει το μάτι πρώτα. Αν το πει τώρα, έχει μάτι. Καλά, λες. Ναι. Καλά, λες. Το έχει μάτι, ματιού του ματιού, το μάτι. Ναι, το μάτι. Ακόμα και το μάτι κάηκε στην Αθήνα. Άσχημα αυτό. Το ήταν η μεγάλη τραγωδία. Ναι. Ποτέ μα ποτέ να μην ξαναγίνει αυτό στα ελληνικά και γενικότερα στην παγκόσμια. Και στην Καλιφόρνια είχαν ίδιο πράγμα. Γιατί πάθανε άνθρωποι, σε όλο τον κόσμο. Ρε φίλε, τώρα, όταν είναι η φωτιά τώρα, γιατί ακούω αναλυτές. Πύργινη και θάλασσα, ρε φίλε, το λέγανε. Ναι. Τα τρία μεγαλύτερα κακά. Ναι, δεν υπάρχει. Γίνει ήδη σόφοι, σας βάζουν στα μεγάλα κακά. Ναι. Γίνει. Συμμετέχετε. Γυναίκες, ύποπτες. Δεν σας βγάζουμε ποτέ. Γι' αυτό εμείς, Σταύρο, τι είπαμε, αυστηρά μονογαμική. Μπράβο, Σταύρο. Μονογαμική. Και οι σόφοι το ίδιο. Ναι. Έτσι. Ναι. Νάπολη, Νάπολη έφαγε τώρα, περίμενε. Νάπολη έφαγε, εμείς τα μούτα. Άντε το επόμενο στην Πολύχνη. Λοιπόν, και ανακοινώνω και είπαμε, 15 του μηνός, κλήρωση τοπική εδώ, ανάμεσα στα 6 άτομα, ωραία, χορηγία από βασιλιά, για να δείξουμε ότι είμαστε και βασιλιάδες, πώς θα γίνουμε, μόνο θα το λέμε, δεν είμαστε εισαγωγικά, τριήμερο στο Καϊμάκ Τσαλάν, μην αρχίζετε και στέλνετε, δεν είναι για σας, είναι εδώ, για τους έσω, εσωτερικά, τοπικά. Ναι, απλά υπάρχει μια αδυναμία, δεν υπάρχουν αυτοί που θα ανάψουν το τσάκι. Όχι, το οποίο σε πληροφορώ βέβαια, είναι πάρα πολύ εύκολο, θα σε ενημερώσω γι' αυτό. Εγώ νόμιζα ότι είναι κάτι μεταξύ λογαρίθμων και... Έχει εσύ και θα σε πω εγώ μετά τι έχει γίνει μια φορά. Ναι, έχει αυτό που λέγεται προσάναμα, το οποίο απλά το ανάβεις, το πετάς ανάμεσα λοιπόν, στα ξύλα τι έπαθα... και παίρνουν. Ναι, άκου τι έχω πάθει εγώ με αυτό το προσάναμα.
Πήρε τώρα. Θέλει να ακούσει τώρα μια αληθινή ιστορία, άλλη μια αληθινή ιστορία. Γιατί ό,τι έχουμε πει εδώ πέρα από ιστορίες, κομμάτια είναι αληθινά. Έχω ένα εξοχικό. Και καλό φίλους, φιλικά ζευγάρια, για να ψήσουμε. Και λέω, θα ψήσω εγώ, αναλαμβάνω. Ναι, ανοίγω παρένθεση, κλείνω, δεν έχω ψήσει ποτέ στη ζωή μου. Ωραία. Μπαίνουν οι μπριζόλες επάνω, ήταν έτσι, σε τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω. Και πρέπει τώρα να ανάψουν αυτά. Συγγνώμη, πριν μπουν οι μπριζόλες επάνω, πρέπει να μπουν τα προσανάματα αυτά, που είναι κάτι λευκά τετράγωνη, κάτι κύβη, 12. Ναι. Βάζω τον ένα τον κύβο, μου λέει τη τέως γυναίκα, μου λέει φτάνει ο ένας ο κύβος. Βάζω τον κύβο, δεν ανάβει. Βάζω το δεύτερο κύβο, δεν ανάβει. Βάζω όλους τους κύβους και τους 12. Στους 12 κύβους εκεί που δεν άνοιξε τίποτα. Δίνω ένα σουτ λοιπόν στην ψισταριά και τους πάω έξω για φαγητό. Ναι. Τους φίλους μου. Απλά πράγματα. Αυτή ήταν εμένα η μόνη μου σχέση με προσανάματα. Μ' αρέσει να ψήνω και τι ωραίο που είναι το μπάρμπεκιου. Το έχω εικόνα. Ναι. Αλλά είμαι πάρα πολύ καλός στο να μετέχω και να τρώω στα μπάρμπεκιου. Ναι. Αλλά από την αρχή λες. Δεν κουνιέμαι. Ναι, ναι. Δεν κάνω τίποτα. Ναι. Θέλετε να έρθω. Ναι. Αυτό. Θα είμαι καλή παρέα. Αλλά δέχομαι να μου πεις και όχι, δεν θέλω, γιατί βοηθάνε ο καθένας το ρόλο του. Ναι, να πάρει το ρόλο του. Ναι, δεν με νοιάζει. Πάρτε τη γογό την Αντζολετάκη και πάρτε και την Αφροδίτη Μάνο σε τραγουδάει. Εμείς είπαμε, αν ήμασταν Μαρκίζα, θα ήμασταν ο Γιάννης ο Πάριος. Όχι η Αμαριλής, χωρίς να έχουμε τίποτα με την κοπέλα. Θα ήμασταν από το κλασάτι. Ναι. Χαμό στον Καμπακάκι. Χθες πήγα, να ξέρεις, γιατί κάναμε μια light νίκη. Μην φανταστείς, δεκαδικά ανάξια λόγου. Ναι. Ωραία. Όρθιοι εκεί τον αποθεώνουν. Μπράβο του. Πάει πάρα πολύ καλά αυτό ο νεαρός. Το όρθιο φίλε πολύ βαρύ. Έφυγα σε κάποια στιγμή. Ναι, κουράστηκα. Δεν είναι όρθιο τώρα ο βασιλιάς. Ναι, ήμουν όρθιο. Έχεις δει πλάνο σε ταινία ξέσαι, όρθιο του βασιλιά. Ξέρεις γιατί το έκανα αυτό. Ήθελα να δω πώς είναι η όρθιοι. Να το ζήσω αυτό. Ναι. Τα 50 μου. Θα 50. Ναι. Ναι. Εντάξει, όμως υπάρχει ένα έλλειμμα του μαγαζιού τώρα. Θα πρέπει να κυνηγηθεί λίγο. Και τώρα, εμείς είμαστε με Διονύση Μακρύ. Διονύση Μακρύ, είμαστε ψυχή και σώματι και θα πάμε και Σάββατο, όχι Παρασκευή, γιατί Παρασκευή θα τιμήσουμε τον άλλο το φίλο μας. Πήγε το Σάββατο. Κάνε μόνο Παρασκευή. Έχει κάπου θα τραγουδάει εδώ πέρα, τώρα έχει κλείσει. Να σου πω, ναι, τελείωνε. Θέλουμε και άλλες μέρες, δεν βολεύει αυτή. Και είπαμε. Θέλω να ακούσω την Ονδούρα. Η Ονδούρα, η οποία δονεί πλέον ήδη τη Θεσσαλονίκη. Ακούστηκε λίγο να στηριχτεί και να σμπροχτεί. Ακούστηκε στη Δένβη. Τι ακούστηκε, εδώ έγινε πάτα. Το είπε. Βέβαια. Και σηκώθηκε το μαγαζί στον αέρα. Μιλάμε για όσους δεν ακούσαν εκεί δεν την εκπομπή. Το έχουμε. Τη μνημειώδη εκπομπή με Διονύση Μακρύ. Το έχω, φίλε. Είναι αμαρτία να μην τη βάλετε στο YouTube και την ακούσετε. Υπάρχει. Είναι από τις σπάνιες φορές που μιλάω για εκπομπή. Υπάρχει σελίδα μας στο Facebook. Ο Βασιλιάς Μπαϊλή Μπέρ FM 107,4. Ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές εκεί πέρα να τα λέμε και αυτά. Βέβαια. Να πούμε συγχαρητήρια στη φίλη μου την Έλενα που έβαλε πολύ ωραίο στήθος. 3-4 νούμερα πάνω από αυτό που το μπιμπίκι που είχε. Υπάρχει μια ξεκάθαρη διαφορά. Α, μπράβο. Το BBK έγινε τέρας Λοχνές. Έγινε Λοχνές κανονικά, ναι. Ναι. Λοχνές είναι. Ναι. Δεν έχει σημασία, ναι. Εντάξει, λεπτό, μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Ναι. Σόφη, παρακαλώ. Το τέρας Λοχνές που βρισκόταν, ξέρεις. Περίμενε. Για πες το δεφέ πώς θα πηγαίνει. Να φύγεις πατσαβούρα, ντουγρού για την Ονδούρα, στους Έλληνες τα είπες με μια ντουζίνα πίτες. Έλα ρε φίλε, το είπε, ναι, το είπε. Και σου είπα και το εξής, εκπληκτικό το ντυσιμό του και στις δύο εμφανίσεις του και από κάτω απόλαυσε ο κόσμος σε σχέση και με το τραγούδι του. Ξεσηκωμός, μου θύμισε παλιές, καλές εποχές, μέσα δεκαετίας του 80 και μετά. Βλέπε και Ακαβάμα που ήταν καλό το μαγαζί, άσχετα που ήταν Αυγιανίδη Κοστέκη, όλοι που λένε με μαρινέλες, με, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο στέκι και περνούσε πάρα πολύ καλά ο κόσμος. Αυτό πηγαίνανε και στις νίκες, δεν πηγαίνανε μόνο Αυγιανίδη στο κρώμα. Ε? Στις νίκες πηγαίνανε. Απλά είχαν αρκετές. Ναι, όχι, ήταν τότε. Και ο ιδιοκτήτης Αυγιανός. Πώς ήταν, ο Φίστας. Του Φίστα είναι. Βέβαια, του μπαμπά. Του όχι μπαμπά, του πιτσιρίκου του Φίστα, τι του μπαμπά. Ο Φίστας πόσο χρόνο είναι. Μικρός ήταν τότε. Ήταν μικρός και δεν είχε επιχειρηματίας. Σοβαρά, μπράβο, ρε φίλε. Ναι, μετά είχε το Υφίσταμε. Το Υφίσταμε ήταν τώρα εκεί όπου βρίσκεται. Πώς το λένε, απέναντι από το. Στο χώρο που είναι τώρα το Διαβαλκανικό, είχε γίνει τότε το Υφίσταμε. Φυσικά δεν υπήρχε Νικόπολης και τέτοια δίπλα. Καλιακάτσος δεν είχε τοποθετηθεί ακόμη. Ο αδερφός Χρήστος, φιλιά μας. Τεράστια προσωπικότητα, εκπληκτικό ξενοδοχείο. Ναι, ναι. Και αναμφίβολα, αν δεν είναι το καλύτερο, μες στα δύο καλύτερα της πόλης. Το ένα του Πρόεδρου. Ναι, γι' αυτό το είπαμε. Έτσι το περάσαμε γλυκά. Γιατί είπαμε ότι ο Πρόεδρος είναι Πρόεδρος. Καλιά, είναι αδερφός, δε φίλε. Αδερφός. Τεράστιος Καλιακάτσος. Πολύ ωραία. Σιγά-σιγά θα πρέπει να δώσουμε τις κιτάρες στον διευθυντή. Ήταν άλλη μια στοιχηματική παύλα διασκεδαστική εκπομπή που αβαντάρει το Διονύση Μακρύ. Στεγνά, ξέρεις. Στεγνά και στεγνά. Παίξτε σήμερα στοίχημα, μην την περάσετε τη μέρα χτύπητη. Η Γκολμπέτ είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
Τα ανακλαστικά έχουμε... τη, δηλαδή μπορεί να τα πληρώσει πριν λήξει το παιχνίδι. Ναι. Είπαμε, είναι η μόνη εταιρεία στον κόσμο που πληρώνει σκέψη. Παίζει ένα καλό στοίχημα. Το βλέπουν μέσα. Βλέπουν ότι είναι όμορφο στοίχημα. Άσχετα αν δεν βγει, πληρώνεστε. Θα το πιστέψει κανεί αυτό. Λες να πιστέψει, ναι. Θα χτενίζει το στοίχημα και τέτοια. Δεν πιστεύω. Ναι, εσεί που δεν θα πιάσετε, μην πατήσετε τα κουμπιά να κάνετε ανάληψη. Εντάξει. Είχε κάνει εκείνο με τον τέτοιο που είχε χάσει το καζίνο, όπω το λέγανε εκείνο που πήγε. Στη γωνία βία. Δεν υπάρχει. Ήρθε με κλάματα. Ήρθε με λιγμού. Το λέγανε εκείνο που είπε. Το Στιούαρτ. Το λέω όπω μπει δεξιά, λέω ο διευθύντη του Στιούαρτ, θα μπει μέσα. Είχε χάσει το καζίνο, έκλαιγε με λιγμού. Τώρα θα μπει μέσα, θα πα δεξιά. Θα πει εγώ έπαιζα για πλάκα. Αν είναι εύκολο, σε παρακαλώ, δώστε μου τα λεφτά πίσω και δεν θα ξαναδώ όμω ποτέ. Κατάλαβε να προσφέρει και κάτι. Ναι, και αμέσω ο άνθρωπο θα γυρίσει, αλλά είναι για μία φορά. Ναι, μην το κάνει. Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε, μπορεί να ψάχνει το Στιούαρτ ακόμα αυτό. Λοιπόν, φιλιά από μένα, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.